Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Ξέρετε, η εκπαιδευτική κοινότητα στο Δημοτικό Σχολείο Παζινού στα Χανιά πέτυχε για πολλούς το ακατόρθωτο, καθώς συμμετείχε στην παγκόσμια εκπαιδευτική δράση για το κλίμα COP26, ζωγραφίζοντας για τη γη. Και κατάφεραν εκπαιδευτικοί και μαθητές, μικροί μαθητές, να κλέψουν τις εντυπώσεις σε μία παγκόσμια κλίμακα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Βιβί Χαραλαμπίδου, η οποία είναι δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Παζινού Χανίων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Και την κυρία Άρτεμις Σιακάτη, δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Παζινού Χανίων, εκπαιδευτική. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Κυρία Χαραλαμπίδου, να ξεκινήσω με εσάς. Μια σπουδαία πρωτοβουλία. Ο στόχος επετεύχθη, σωστά? Επετεύχθη και αποκομίσαμε και πάρα πολλά από όλο αυτό. Και εκπαιδευτικοί και μικροί μαθητές. Όλοι. Νομίζω όλοι μας. Το χρειαζόμασταν όλοι μας. Λοιπόν, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα της δράσης. Ήταν μια δράση η οποία έγινε στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που λαμβάνουν δράση τη φετινή χρονιά από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Οι β' τάξεις έχουν 4 θεματικές να ασχοληθούν. Η μία λοιπόν από αυτές είναι το περιβάλλον. Οπότε στα πλαίσια λοιπόν αυτής της θεματικής αναζητήσαμε κάποιο υλικό στο διαδίκτυο για να το κάνουμε λίγο πιο ελκυστικό στα παιδιά. Και βρεθήκαμε πάνω σε αυτή την καμπάνια λοιπόν που είναι παγκόσμια, η οποία είχε να κάνει με να ζωγραφίσουμε για τη γη, να ζωγραφίσουμε τις ανησυχίες μας, να τις αποτυπώσουμε στο χαρτί, να συζητήσουμε γι' αυτό και να συμμετέχουμε μαζί με πάρα πολλά σχολεία από όλο τον κόσμο. Κυρία Σιακάτη, πώς αντιλαμβάνονται μικροί μαθητές, μαθητές δημοτικού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δική τους ευθύνη? Νομίζω πως τα παιδάκια, παρόλο που είναι μικρά σε ηλικία, είναι πολύ ευαισθητοποιημένα, γιατί πλέον έχουν πρόσβαση παντού, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, και έπρεπε να βρούμε και έναν τρόπο να τα προσελκύσουμε. Οπότε, πέφτοντας πάνω σε αυτή την καμπάνια, ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, που μπορούσαν να το αποτυπώσουν και ζωγραφίζοντας πώς θα είναι η γη σε 50 χρόνια και πώς φαντάζονται τη γη τα ίδια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε αυτή την ηλικία που είναι, κατάφεραν και έγραψαν και από ένα μικρό κομματάκι, το οποίο ήταν πάρα πολύ αξιόλογο και νομίζω ότι λέει πάρα πολλά, που ούτε οι μεγάλοι θα μπορούσαν να το αποτυπώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Κυρία Χαραλαμπίδου, πώς φαντάζονται λοιπόν οι μπόμπυρες, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τη γη και το περιβάλλον μας σε 30, 40, 50 χρόνια? 30, 40, 50 χρόνια μετά, νομίζω ότι ο καθένας με το δικό του τρόπο το αποτύπωσε τις δικές του ανησυχίες. Τη φαντάζονται άλλοι πιο ρομαντικά, άλλοι λιγότερα ρομαντικά, άλλοι ίσως γεμάτοι πυρκαγιές, άλλοι μέσα στη ρήπανση, άλλοι με μια υπερθέρμανση που μπορεί να λιώνουν οι πάγοι. Άλλοι έχουν την ελπίδα ότι ο πλανήτης θα συνεχίσει να τους προσφέρει όλα αυτά που τους προσφέρει απλόχερα τόσα χρόνια. Θα τους φροντίζει, θα τους αγαπάει. Κάποιοι με ζαχαρωτά, κάποιοι με γλυκά. Νομίζω ότι το αποτύπωσαν με πολύ ωραίο τρόπο τα παιδιά. Κυρία Σιακάτη, και πίσω από μία έτσι όμορφη πρωτοβουλία παιδιών κρύβονται δραστήρια εκπαιδευτικοί. Και θέλω να περάσω λίγο και στον σπουδαίο ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας, δασκάλων, καθηγητών στο μέτωπο της δευτεροβάθμιας. Αυτές οι περίφημες εξωσχολικές δραστηριότητες που τόσο απαραίτητες είναι πλέον. Νομίζω πως δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από αυτό που είπατε. Τελικά λαμβάνουν τα παιδιά πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα εξωσχολικά που κάνουμε. Το σχολείο δεν είναι μόνο διάβασμα, διαβάζω το βιβλίο και γράφω το εργάδιο. Και τα παιδιά αποκομίζουν πολλά περισσότερα πράγματα, είτε από μία εκδρομή, είτε από μία δράση. Τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί. Αφού ρωτάνε, κυρία, πού θα δούμε, λέει, την ζωγραφιά μας, γιατί δεν είναι η μοναδική δράση στην οποία έχουμε λάβει μέρος. Έχουμε λάβει μέρος και σε πολλούς διαγωνισμούς και βγήκαμε και πρώτοι σε κάποιους από αυτούς. Οπότε τα παιδιά είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα, τους αρέσει πάρα πολύ. Και θέλουμε να τους πούμε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο διάβασμα. Το σχολείο είναι, περνάμε πρώτα ωραία, μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι το έχουν κατανοήσει όλοι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε στο μέλλον από το σχολείο σας, κυρία Χαραλαμπίδου? Ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Πολλές ακόμα δράσεις. Ναι. Είμαστε ανήσυχα πνεύματα. Δεν σταματάμε. Δουλεύουμε συνεχώς για να φέρουμε όμορφα πράγματα στα παιδιά, να τους προσελκύσουμε το ενδιαφέρον και να έρχονται στο σχολείο χαρούμενοι και να φεύγουν χαρούμενοι. Επειδή, κυρία Σιακάτη, και εμείς είμαστε μία ανήσυχη παραγωγή, θα πραγματοποιήσουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο καλό μπράβο. Βράδυ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Λοιπόν, όμορφες φωτογραφίες, όμορφες ζωγραφιές από αθώες ψυχές που μας δείχνουν το μέλλον. Μακάρι η γενιά μας να σταθεί αντάξια στα θέλω τους. Break, επιστρέφω.